Σε πλήρη εξέλιξη, κυρίε και κύριοι, βρίσκεται η επιχείρηση απομάκρυνση 25 Ελλήνων από την Οδυσσό. Στέλλα, Παπαμιχαήλ, είσαι κοντά μα για να μα πει περισσότερε λεπτομέρειε. Λίγο μετά τι 10 το πρωί, λοιπόν, ξεκίνησε αυτή η πομπή. Η επιχείρηση είναι 4 από την Οδυσσό, με κατεύθυνση τη γέφυρα Ζατόκα και ακολούθω στην πόλη Μπέλγκοραντ. Και εν συνεχεία, ο, ο στόχο είναι να φτάσει εντό τη ημέρα στη Μολδαβία. Η επιχείρηση, όπω είπε, μην αφορά 25 Έλληνε, 3 τρει εκ των οποίων είναι ναυτικοί. Σύμφωνα με διπλωματικέ πηγέ, βεβαίω, η πορεία αυτή θα δούμε αν θα ε, ε, τελειώσει σήμερα, έτσι, αν θα φτάσουν στη Μολδαβία σήμερα. Γιατί αυτό εξαρτάται από διάφορα εμπόδια που υπάρχουν στη διαδρομή. Mm -hmm. ε, να σα πω ότι την επιγύριση συντονίζει ο Γενικό Πρόξενο στην Οδυσσό, ο κ. Δημήτρη Δόκτη, ο οποίο αναμένεται να επιστρέψει στην Οδυσσό. Και να σα πω ότι τι τελευταίε ώρε πληθαίνουν οι πληροφορίε ότι επίκειται επίθεση στην Οδυσσό από ρωσικέ δυνάμει. Γι' αυτό και οι κάτοικοι εκεί οχυρώνονται.